Καλησπέρα για μένα. Ονομάζομαι Φανούριος Παναγόπουλος. Είμαι επιστημονικός συνεργάτης του Επιμελητηρίου Μαγνησίας από το 2013 και η σημερινή ημερίδα ουσιαστικά είναι μια πολύ καλή αφορμή να απαντήσουμε στο ερώτημα που δεχόμαστε καθημερινά στο Επιμελητήριο, το οποίο δεν είναι άλλο από ότι τι διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο υπάρχει αυτή τη στιγμή για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος ή για την εξοικονόμηση ενέργειας. Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα, εδώ και ένα χρόνο, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που παίρνουν και μας ενημερώνουν ότι μας είπαν ότι υπάρχει αυτό το διαθέσιμο εργαλείο, ακούστηκε ότι θα βγει αυτό το διαθέσιμο εργαλείο. Στην πραγματικότητα, σήμερα θα σας πω ποια είναι τα περιορισμένα εργαλεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή ενεργά. Και βεβαίως, εν αναμονή του ΕΣΠΑ, αναμένουμε να υπάρξουν αρκετές προκηρύξεις, τουλάχιστον στο προσεχές διάστημα των επόμενων μηνών και μέχρι τέλος του χρόνου, ώστε να μπορέσει να, ουσιαστικά, να υπάρχει καλύτερη χρηματοδότηση του τουριστικού κλάδου. Αρχικά, αυτή τη στιγμή ανοιχτό είναι το υπόεργο 3, που έχει να κάνει με τον πράσινο αγροτουρισμό. Εντάσσεται στη δράση του οικονομικού μετασχηματισμού του αγροτικού τομέα, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο προϋπολογισμός του είναι περίπου στα 49 εκατομμύρια. Η επιδότηση δαπανών κυμαίνεται από 30 έως 50% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή. Ενώ ο προϋπολογισμός των έργων ξεκινάει από 500.000 μέχρι 12 εκατομμύρια, πάλι ανάλογα με το μέγεθος της κάθε επιχείρησης. Ουσιαστικά στόχος του έργου ήταν να μιλήσουμε για το κομμάτι της δημιουργίας τουριστικής φάρμας, να το πω έτσι, με απλά λόγια. Άρα ουσιαστικά να επιδοτήσουμε ενοικιαζόμενα δωμάτια ή άλλες μορφές καταλυμάτων να μπορέσουν να επενδύσουν πάνω στο βιωματικό τουρισμό. Το έχω ουσιαστικά πολύ συνοπτικά, γιατί είναι ένα έργο το οποίο είναι ανοιχτό μέχρι τις 30/9, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων. Άρα είναι ένα έργο το οποίο ακόμα και τώρα, αν ενδιαφερόταν κάποιος να ξεκινήσει για να προχωρήσει σε υποβολή, δεν θα προλάβαινε ή δεν θα είχε τον άμεσο χρόνο να προετοιμάσει την πρότασή του. Το βασικό εργαλείο που υπάρχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμο έχει να κάνει με την ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων. Είναι ο νέος αναπτυξιακός νόμος. Ουσιαστικά η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ο προϋπολογισμός για το 2022 κυμαίνεται στα 150 εκατομμύρια και η επιδότηση δαπανών είναι από το 50 έως 70% και είναι το βασικό εργαλείο που υπάρχει αυτή τη στιγμή προς χρηματοδότηση, το οποίο θα το αναλύσουμε και σε μεγαλύτερο βάθος. Ο σκοπός βεβαίως του νόμου είναι η δημιουργία, επέκταση και ο εξυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Ο προϋπολογισμός είναι 150 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 75 εκατομμύρια θα πάνε σε επιχειρήσεις που θα ζητήσουν ενίσχυση φορολογικής απαλλαγής, ενώ τα υπόλοιπα ποσά είναι για όλα τα άλλα είδη ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένες βεβαίως στις επιχορήγησεις που υπάρχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Τα χρήματα προέρχονται, όπως είπα, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ως προς τα είδη των επιδοτούμενων σχεδίων, είναι τα επενδυτικά σχέδια τα οποία πληρούν μία από τις βασικές προϋποθέσεις, δηλαδή είτε τη δημιουργία νέας μονάδας, είτε την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας, είτε τη διαφοροποίηση της παραγωγής από μία μονάδα σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ, είτε τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας. Ως προς τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια, επειδή ουσιαστικά μιλάμε για ένα εργαλείο το οποίο ανέκαθεν στόχευε στα ξενοδοχεία, δίνεται δυνατότητα για ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων 4 τουλάχιστον αστέρων και άνω, για εξυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων ή μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3 αστέρων, στην επέκταση στον και εξυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία για 2 τουλάχιστον έτη και αναβαθμίζονται σε 4 τουλάχιστον αστέρια, την ίδρυση, επέκταση και εξυγχρονισμό οργανωμένων κατασκηνώσεων, κάμινγκ δηλαδή, την ίδρυση και εξυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός παραδοσιακών ή διατηρηταίων κτηρίων, τα οποία γίνονται τουλάχιστον 3 αστέρων. Η ίδρυση, η επέκταση και ο εξυγχρονισμός σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ουσιαστικά ορίζονται στο 4276, καθώς επίσης και η ίδρυση και επέκταση ξενοδοχείων συνδιοκτησίας, όπως ορίζονται στον ίδιο νόμο, και η ίδρυση και εξυγχρονισμό
μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, όμως εφόσον υπάρχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις. Δηλαδή, φέρουν διακριτικό τίτλο ξενών αφιλοξενίας, υλοποιούνται σε παραδοσιακούς οικισμούς, οι οποίοι ουσιαστικά είναι σε ορεινές περιοχές σύμφωνα με την Ελστάτ, είτε βρίσκονται σε 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα που δεν είναι στην δικιά μας περίπτωση, είτε σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων, οι οποίοι κατατάσσονται σε κατηγορία 5 κλειδιών και διατηρούν ελάχιστο αριθμό 20 ενοικιαζομένων δωματίων. Τώρα, ως προς τα είδη ενισχύσεων, τα αναφέραμε πολύ γρήγορα στην αρχή στον προϋπολογισμό, είναι η δυνατότητα επιχορήγησης, δηλαδή δωρεάν παροχής χρηματικού ποσού από το δημόσιο, η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπου υπάρχει κάλυψη των δόσεων της μίσθωσης και η οποία δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 7 έτη, η φορολογική απαλλαγή, που όπως εύκολα βέβαια κατανοούμε όλοι, είναι η έκπτωση του φόρου επί των πραγματοποιημένων κερδών, η επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης. Τώρα, ως προς τις επιλέξιμες δαπάνες, εδώ δίνεται η δυνατότητα στις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων να προχωρήσουν σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, δηλαδή να κατασκευάσουν, να κάνουν επέκταση, να εξυγχρονίσουν τις κυριακές εγκαταστάσεις, να κάνουν ουσιαστικά κατασκευές για τη διασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα με ειδικές ανάγκες, που είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλα σχεδόν τα ξενοδοχεία και γενικότερα ο κλάδος. Και βέβαια η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές στο συγκεκριμένο καθεστώς του τουρισμού δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 60% του συνόλου, εκτός σε περίπτωση όπου τα σχέδια που υλοποιούνται γίνονται σε παραδοσιακά διατηρητέα, δηλαδή ουσιαστικά κτίρια, τα οποία ουσιαστικά φτάνουν στο 50%. Απλά να αναφέρω ότι υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει και με το ΕΣΠΑ και με τον αναπτυξιακό και σε οτιδήποτε γίνεται, όλες οι δαπάνες επιτοκτηριακών δαπανών πρέπει να είναι σε κατασκευές οι οποίες έχει γίνει πλήρη τακτοποίηση. Δηλαδή έχουν ενταχθεί σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων και είναι στο σύνολό τους τακτοποιημένα, νόμιμες. Τώρα, επίσης, δίνεται μέσω αναπτυξιακού για πρώτη φορά η δυνατότητα ουσιαστικά να αγοράσει κάποιος κάποια υφιστάμενη επιχείρηση, η οποία έχει κλείσει για 2 τουλάχιστον έτη, καθώς επίσης και να επιδοτηθεί για το κομμάτι της αγοροπολισίας σχετικά με τα κτίρια, τα μηχανήματα, τον εξοπλισμό της επιχειρηματικής εγκατάστασης. Δεν επιδοτείται βέβαια για το κομμάτι της αγοράς του οικοπαίδου, όπου ουσιαστικά θα πρέπει να αφαιρεθεί, αφού γίνει η ανάλογη εκτίμηση από το ΤΕΕ, να αφαιρεθεί και να μην έχει δικαίωμα καν επιδότησης. Επίσης δεν θα πρέπει να υπάρχει συγγένεια μέχρι τρίτου βαθμού και η υπαλληλική σχέση, εφόσον είναι υπάλληλος αυτός που το αγοράζει, να είχε διάρκεια τουλάχιστον 2 ετών. Και η συναλλαγή βέβαια να γίνεται με τους συνήθους όρους αγοράς, που είναι λογικό. Ως προς επίσης ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για αυτούς που ενδιαφέρονται να αγοράσουν κάποιο υφιστάμενο κτίριο, είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει εξονυχιστικός έλεγχος για το αν το προηγούμενο ξενοδοχείο ή το προηγούμενο κτίριο ή εγκατάσταση, αυτό που θέλει να αγοράσει, έχει επιδοτηθεί από άλλο καθεστώς αναπτυξιακού ή ΕΣΠΑ. Στην περίπτωση αυτή δεν θα μπορεί να ζητήσει πάλι την εκ νέου επιχορήγησή του. Τώρα, ως προς τις δαπάνες, είπαμε, είναι τα κτηριακά, είναι τα... ναι, για κάποιο λόγο βραχύκλωσα. Ναι, οκ. Okay. Είναι τα μηχανήματα, ο υπόλοιπος εξοπλισμός, είναι οι επενδυτικές δαπάνες. Το αφήνω γιατί για κάποιο λόγο δεν γίνεται. Οι επενδυτικές δαπάνες, οι οποίες έχουν να κάνουν με άλλα στοιχεία, όπως πνευματικά δικαιώματα, όπως είναι άδειες ευρεσιτεχνίας, όπως είναι συστήματα διασφάλισης ελέγχου ή πιστοποιητικά ποιότητας που μπορεί να θέλει να βγάλει κάθε επιχείρηση. Και τέλος είναι το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, το οποίο αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και υπολογίζεται σε 2 έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης. Εδώ βεβαίως πάντα υπάρχει υποχρέωση, αφού προσλάβουν το συγκεκριμένο προσωπικό, από 3 έως 5 έτη, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, θα πρέπει να το διατηρήσουν και μετά την ολοκλήρωση.
Τώρα, ως προς τις επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων, είναι οι συμβουλευτικές υπηρεσίες για νέες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ουσιαστικά για αυτές δηλαδή που δεν έχουν κλείσει ακόμη διαχειριστική χρήση, είναι οι δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση και οι δαπάνες για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις. Επίσης, τα ανώτατα όρια είναι 100.000 στο σύνολο εκτός περιφερειακών ενισχύσεων, ενώ ουσιαστικά το σύνολο της πρότασης μπορεί να φτάσει μέχρι τα 3 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 50.000 είναι για συμβουλευτικές υπηρεσίες ή το 5%, είναι ή οι δαπάνες για στο 70%, από 50% στο 70% για επαγγελματική κατάρτιση και ουσιαστικά στο 50% για τη συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις κτλ. Τώρα, ως προς μη επιλέξιμες δαπάνες, απλή αναφορά θα κάνω. Δεν είναι τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης, δεν είναι η αγορά επίπλων και σκευών που δεν σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία, δηλαδή με τον εξοπλισμό του ξενοδοχείου, η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως 6 θέσεων, η αγορά γηπέδων, αγροτεμαχίων και οικοπαίδων, όπως είπαμε, η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο ακινήτων, καθώς επίσης και η ανέργηση ή επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων, όπου δεν υπάρχει ουσιαστικά σχέση μίσθωσης για διάρκεια 4 ετών μετά την ολοκλήρωση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων. Αυτό θα δούμε δηλαδή παρακάτω τι σημαίνει, ότι αν είναι 3 χρόνια η υλοποίηση του σχεδίου, 6 χρόνια μακροχρόνιες υποχρεώσεις, μιλάμε για 9 χρόνια κατελάχιστον, άρα 13 χρόνια σύν θα πρέπει να είναι το μισθωτήριο. Τώρα, ως προς το ελάχιστο ύψος των επενδυτικών σχεδίων, για κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, αγροτικούς συνεταιρισμούς, αστικούς συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών και αγροτικές συμπράξεις, το ποσό ξεκινάει από 50.000, για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις από 100.000 και ούτω καθεξής για μικρές, μεσαίες και μεγάλες ανεβαίνει το ελάχιστο ποσό το οποίο μπορείς να ετηθείς, να καταθέσεις πρόταση. Όπως ανέφερα πριν, το συνολικό ποσό ενίσχυσης σαν επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια, εκτός από την περίπτωση βέβαια των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, που μπορεί να φτάσει στα 5 εκατομμύρια, εφόσον μιλάνε μόνο όμως για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής. Δικαιούχοι είναι ουσιαστικά όλοι οι φορείς και οι εταιρείες που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν εμπορική εταιρεία, συνεταιρισμό, είναι κινησέπ, έχουν κοινοπραξίες ή είναι δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις που δεν έχουν ουσιαστικά, δεν τους έχει ανατεθεί εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού ή δεν έχουν τεθεί αποκλειστικά σε αυτούς οι υπηρεσίες από το κράτος ή και δεν υποχρεούνται. Ως προς το χρηματοδοτικό σχήμα των επενδυτικών σχεδίων. Ανάλογα με το μέγεθος, το ποσοστό κυμαίνεται μεταξύ 50% και 70%. Το 70% ουσιαστικά είναι για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, το 60% για τις μεσαίες και το 50% είναι για τις μεγάλες. Με βάση βέβαια τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μιλάει για το μέγεθός τους. Τώρα, ως προς το κομμάτι της επιχορήγησης. Ενώ ουσιαστικά για τη φορολογική απαλλαγή, για την επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και για τις θέσεις εργασίας θα μπορούν να ετηθούν το ανώτατο ποσοστό που είδαμε στο χάρτη, δηλαδή το 70% για την περίπτωση των μικρών, σε περίπτωση επιχορήγησης με το κίνητρο της επιχορήγησης, τότε ουσιαστικά το ποσοστό είναι το 80% του ανώτατου προϋπολογισμού, δηλαδή 56%, το οποίο περιορίζει αρκετά το συγκεκριμένο κομμάτι, εκτός αν οι επενδύσεις ουσιαστικά υλοποιούνται σε περιοχές που είπαμε νωρίτερα, ορεινές περιοχές ή περιοχές σε απόσταση 30 χιλιόμετρων από τα σύνορα ή σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.000 κατοίκων ή σε νησιά που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές σύμφωνα με απόφαση κυβερνητικής επιτροπής κρατικής αρρωγής ή σε επιχειρήσεις που υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα, που τότε είναι το 90% το 70%, για τις, πάντα στην περίπτωση των μικρών, πολύ μικρών. Ως προς την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής, τα ίδια κεφάλαια, η εξωτερική χρηματοδότηση κτλ. Είναι το κομμάτι πέραν της επιχορήγησης. Αυτή πρέπει στο 25% να μην περιλαμβάνει καμία κρατική ενίσχυση, καμία δημόσια στήριξη ή παροχή. Οπότε θα πρέπει να γίνει είτε με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του φορέα, είτε με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών, είτε με την ανάλυση υφιστάμενων με την ανάλυση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέων που υπάρχουν στην επιχείρηση.
Ως προς τον τρόπο κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, υπάρχει δυνατότητα μέσω τραπεζικού δανεισμού να γίνει. Αναφορά πρέπει να γίνει οπωσδήποτε στο εργαλείο που υπάρχει αυτή τη στιγμή μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο έχει να κάνει ουσιαστικά με τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, καινοτομίας και ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας και εξωστρέφειας. Στην εξωστρέφεια, αν κάποια τουριστική επιχείρηση δεν εντάσσεται σε όλα τα άλλα, θα μπορεί να ενταχθεί και στο κομμάτι της εξωστρέφειας, εφόσον ουσιαστικά γίνεται σε τουριστικά καταλήμματα και σε συγκροτήματα που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 5 ανεξάρτητες τουριστικές κατοικίες. Εκεί το 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, δηλαδή του επενδυτικού σας σχεδίου, μπορεί να χρηματοδοτηθεί αυτοτελώς μέσω του συγκεκριμένου δανείου. Γιατί το αναφέρω? Γιατί ουσιαστικά πρόκειται για ένα δάνειο το οποίο. Έχει διάρκεια 3 έως 15 χρόνια. Έχει πάθει κάποιο κοκομπλόκο το σύστημα. Δίνεται δυνατότητα για περίοδο χάριτος έως 3 χρόνια και επίσης έχει εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο. Δηλαδή το επιτόκιο κυμαίνεται από 0,35 έως 0,85% που σε σχέση με τα άλλα είδη επιτοκίων τα επενδυτικά είναι σχεδόν ανύπαρκτο. Τώρα, ως προς τις, καλό είναι όσοι θέλουν να τους συμβουληθούν κατευθείαν την τράπεζά τους, να τους ενημερώσει για αυτή τη δυνατότητα και να τους πει και τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις. Ως προς τις αιτήσεις υπαγωγής, τα επενδυτικά σχέδια έως 1 εκατομμύριο ουσιαστικά υποβάλλονται στις διευθύνσεις αναπτυξιακού προγραμματισμού των περιφερειών της χώρας, άρα αξιολογούνται από την περιφέρεια. Από 1 εκατομμύριο στις 3 εκατομμύρια στη Μακεδονία και στη Θράκη. Ουσιαστικά αξιολογούνται από τη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου, ενώ τα υπόλοιπα όλα πηγαίνουν στη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης, πολύ συνοπτικά, οι 10 βαθμοί περίπου, με μέγιστο βέβαια το 100, προέρχονται ως προς την ερημότητα του επενδυτικού σχεδίου, δηλαδή αν υπάρχουν οι αναγκαίες αδειοδοτήσεις, αν υπάρχουν οι εγκρίσεις διάφορες περιβαλλοντολογικές, πόσο όριμο δηλαδή έχει να είναι το επενδυτικό σχέδιο. Η δεύτερη κατηγορία έχει να κάνει με 25 βαθμούς και είναι έως 25 βαθμούς και έχει να κάνει με την ιδία συμμετοχή, αν προέρχεται δηλαδή 100% η ιδία συμμετοχή από τον ίδιο τον επενδυτή ή αν ουσιαστικά έχει μέσα και τραπεζικό δανεισμό. Η τρίτη κατηγορία έχει να κάνει με την αξιολόγηση του φορέα, δηλαδή αν η επιχείρηση όσο λειτουργούσε είχε κερδοφορία, ποια είναι η καθαρή της θέση. Οπότε έχει να κάνει καθαρά με τα οικονομικά στοιχεία του φορέα και έως 40 βαθμούς η αξιολόγηση έχει να κάνει με τα κριτήρια του επενδυτικού σχεδίου, δηλαδή αν θα συμβάλλει σε νέες θέσεις απασχόλησης, αν ουσιαστικά βοηθάει την τοπική ανάπτυξη και την τοπική οικονομία και βέβαια το σύνολο που πρέπει κάποιος να συγκεντρώσει κατ' ελάχιστον είναι οι 50 βαθμοί. Αν δεν το συγκεντρώνει αυτό, δεν αξίζει καν να προχωρήσει τη διαδικασία της αίτησης. Η διάρκεια υλοποίησης δεν πρέπει ουσιαστικά να υπερβαίνει τα 3 έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης. Η καταβολή των ενισχύσεων ανάλογα με το είδος της ενίσχυσης μπορεί να γίνει σε περίπτωση επιχορήγησης στο 25%, στο 50% ή 65% και στο τέλος του έργου. Η φορολογική απαλλαγή γίνεται κατευθείαν στο 50% ή στο 65%. Η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης καταβάλλεται πάντα ανά εξάμηνο και μετά την εκάστοτε πληρωμή των δόσεων του μισθώματος εκ μέρους του φορέα της επένδυσης και ουσιαστικά υπάρχει η λογική ότι καταβάλλεται, δεν πρέπει να υπερβεί το 60% μέχρι την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και η επιδότηση του κόστου δημιουργούμενης απασχόλησης ουσιαστικά πάλι καταβάλλεται ανά εξάμηνο μετά την εκάστοτε πληρωμή του μισθολογικού κόστου εκ μέρους του φορέα της επένδυσης. Ως προς τις ημερομηνίες υποβολής, η πλατφόρμα είναι ανοιχτή από τις 5 Σεπτεμβρίου και είναι ανοιχτή για 3 μήνες, δηλαδή λήγει στις 5 Δεκεμβρίου ουσιαστικά του 2022, που σημαίνει, αν το μεταφράσουμε σε νούμερα, σε 72 ακριβώς μέρες. Τώρα, δεν μπήκα στη διαδικασία καθόλου να αναφέρω αυτή τη στιγμή τι γίνεται με το ΕΣΠΑ. Έχουμε ακούσει αρκετές εξαγγελίες για διαφοροποίηση τουριστικού προϊόντος, έχουμε ακούσει αρκετές εξαγγελίες για ενίσχυση μικρών τουριστικών επιχειρήσεων, αυτά που μιλάω για πέρσι ουσιαστικά από τη ΔΕΘ.
Έχουμε ακούσει για το πρόγραμμα, επειδή αναφέραμε έτσι κι αλλιώς, πέρα από την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, αναφέραμε και το ενεργειακό, για το πρόγραμμα του Εξοικονομώ Επιχειρώντας, το οποίο θα έχει και ξεχωριστό budget για το κλάδο του τουρισμού. Εκεί ουσιαστικά δεν θα ήθελα να αναφέρω κάτι σήμερα, γιατί δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι 100% επίσημο. Αναμένουμε αμέσως το προσεχές διάστημα. Έτσι κι αλλιώς προγραμματίζουμε σαν επιμελητήριο σε συνεργασία βέβαια και με τα αρμόδια Υπουργεία να γίνει και μια ενημερωτική ημερίδα όπου θα παρουσιαστούν τα αναμενόμενα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ τα οποία αναμένεται να ανακοινωθούν. Οπότε μέχρι τότε μένουμε εδώ, υπάρχουν τα δάνεια που είπαμε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, το πρόγραμμα του Πράσινου Αγροτουρισμού και ο Αναπτυξιακός, ο οποίος ουσιαστικά είναι μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου του 2022 η υποβολή των προτάσεων. Όποιος θέλει μπορεί πολύ ευχαρίστως να επικοινωνήσει με το επιμελητήριο, να του πούμε αν όντως άνοιξε κάτι, να τον ενημερώσουμε αν μπορούμε πιο εξειδικευμένα σε περίπτωση που έχει κάποια συγκεκριμένη ερώτηση και αν χρειαστεί, όπου χρειαστεί, ακόμα και στο κομμάτι των παρεμβάσεων, να συντάξουμε από κοινού κάποιες επιστολές για να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις εφόσον κρίνουμε ότι είναι δίκαιο και αναγκαίο. Να σας ευχαριστήσω και εγώ με την σειρά μου.